Το πρώτο πράγμα που κοιτάς σε μια γυναίκα είναι τα μάτια της. Αιτία χωρισμού για μένα είναι η καταπάτηση της ελευθερίας. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρίσκω. Έλα εδώ μετά τη φωτογραφία σου. Έλα εδώ παιδί μου αμέσως. Χαιρετάνε οι άνθρωποι. Πήγε να βάλει τη φωτογραφία. Καλώς ήρθες. Κυρία Μαρία, τα σέβη μου. Κυρία Μαρία, ξαναπήγαινε πάνω και ξανακατέβα. Έλα εδώ κάτσε πλάκα. Κυρία Μπακοδήμου, τα σέβη μου. Μαρία, μπορούμε να συνεννοηθούμε με τον Μαρία. Μπορώ να σας φιλήσω. Όχι, εντάξει, άρχισες άσχημα, οπότε δεν σε αφήνω. Τι ωραίο χαμόγελο έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι λίγο αγχωμένος. Εντάξει, όλοι μας, δεν πειράζει, θα περάσουμε τέλεια. Δεν περίμενα να κάνω ποδαρικό. Εσείς θα περάσετε καλύτερα σε αυτό το σπίτι. Εξαιρετικά. Θες να ζήσει ένα κεραυνοβόλο έρωτα. Θέλω να το ζήσω. Πότε έζησε τελευταία φορά το αίσθημα του να ερωτευτείς? Πάνε χρόνια. Πόσα? Μερικά χρόνια. Έλα, πες. Μερικά χρονάκια. Τρία. Δεν θες να το καταλάβει αυτή, εντάξει. Άστο. Δηλαδή, εδώ αν ερωτευτείς, είσαι έτοιμος και να παντρευτείς. Γιατί εμείς, θέλω να το πω και στον κόσμο που μας βλέπει, αν ένα ζευγάρι ερωτευτεί και αποφασίσει να παντρευτεί, κάνουμε όλα τα έξοδα του γάμου. Θέλω να πω, δεν είναι το οικονομικό ένα κριτήριο για να μείνεις πίσω. Γιατί όχι. Θα αφήσεις τη φωτογραφία σου, θα δεις το σπίτι σας. Ωραία. Και εγώ θα πάω να δω άλλο κορίτσι από το σπίτι των κοριτσιών. Και εγώ θα μείνω μονός. Θα έρθουν σε λίγο τα γόρια. Μετά μπορεί να έχεις και εκπλήξεις. Έχει πολλά το παιχνίδι. Εδώ θα περάσουμε τέλεια. Σαν στο σπίτι μου λοιπόν, Σαν στο σπίτι σου. Δίνομαι. Όχι τελείως.